Θα αφήσουμε την εγχώρια επικαιρότητα, θα περάσουμε στην διεθνή, κυρίως στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και την κατάσταση που διαμορφώνεται το φετινό καλοκαίρι. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να συνομιλήσουμε για λίγα λεπτάκια με τον κύριο Οφίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε λοιπόν, μετρώντας επεισόδια στο σύριαλ των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας, τα τελευταία επεισόδια να αφορούν τις κινήσεις του τουρκικού πλοίου Γεωτρυπάνου, αλλά και την εκ νέου για πολλούς προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού προσφυγικού. Ποια είναι η εικόνα που έχετε και αν θεωρείτε πως βρισκόμαστε πρώτων πυλών ενός νέου πεδίου ένταση στη σχέση των δύο χωρών, με δεδομένο ότι και οι δύο χώρες, κυρίως η Τουρκία, είναι σε προεκλογική περίοδο? Ναι, ξεκινώ από το τελευταίο. Πράγματι, το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και οι εκλογές θα διεξαχθούν σε αυτή όπως και στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες, χωρίς να γνωρίζει κανείς την ακριβή ημερομηνία, τουλάχιστον σήμερα, έχει επηρεάσει την τουρκική πολιτική και υπάρχει ένα πλεόνασμα εθνικισμού από πλευράς Τουρκίας. Υπάρχει μια προσπάθεια των κομμάτων, αλλά κυρίως της κυβέρνησης και συγκεκριμένων υπουργών, οι οποίοι θα έλεγα ότι έχουν πάρει εργολαβία την Ελλάδα, δηλαδή όπως ο Ακάρ, ο Υπουργός Άμυνας ή ο Τσαβούσογλου, αλλά πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ερντογάν, καταφέρονται σε τακτική βάση εναντίον της Ελλάδας και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς υπολογίζουν ή έχουν μετρήσει ότι έχει κάποια σχετική απήχηση στο εσωτερικό της χώρας. Βέβαια, οι επιθέσεις απέναντι στην Ελλάδα δεν είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν την νίκη στον Ερντογάν. Έτσι. Και γι' αυτό κιόλας πάμε ένα βήμα παρακάτω και σκεφτόμαστε κατά πόσο αυτή η ρητορική της έντασης από πλευράς Άγκυρας θα μπορούσε να περάσει στο πεδίο. Για την ώρα κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, με εξαίρεση το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και ξέρετε 700, 800 και 900 άνθρωποι τη μέρα σημαίνει περίπου 25.000 ανθρώπους το μήνα ότι προσπαθούν να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή, οι οποίοι παραπέμπουν στο 2015 και 2016. Είναι λοιπόν προφανές ότι για τον Ερντογάν υπάρχει ένα εσωτερικό πολιτικό ζήτημα που λέγεται μεταναστευτικό. Πριν από κάποια χρόνια, όσο η τουρκική οικονομία ήταν στα πάνω της, η υποδοχή των Σύριων ή και άλλων εθνικοτήτων και υπηκόων στην τουρκική επικράτεια ήταν, θα έλεγα, οι περισσότεροι εξ αυτών ευπρόσδεκτοι. Σε μια λογική ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα η οποία μπορεί να υποδέχεται μεγάλους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι μάλιστα συμβάλλουν και στην οικονομία της χώρας. Από τη στιγμή όμως που άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα και σήμερα η οικονομία της Τουρκίας πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, όχι στα τάρταρα όπως κάποιοι λένε, αλλά πάντως σε δύσκολη κατάσταση, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο αριθμός περίπου 4,5-5 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι ευπρόσδεκτος. Θεωρούν δηλαδή, θεωρεί ο μέσος Τούρκος ότι τους παίρνουν τη δουλειά, ότι δουλεύουν στη μαύρη εργασία, τα ποσοστά ανεργίας στην Τουρκία πλέον είναι πάρα πολύ υψηλά, ειδικά στην νεολαία υπερβαίνουν το 40%. Και λόγω του εκρηκτικού συνδυασμού, αυτού του εκρηκτικού κοκτέιλ, θα έλεγα, και με τον υψηλό πληθωρισμό, άρα τις υψηλές τιμές στο εσωτερικό, είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή για τον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και αν δεν το επιθυμούσε, το προσφυγομεταναστευτικό έχει μεταξελιχθεί σε εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιον τρόπο μέρος αυτών των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα στην τουρκική επικράτεια να το ξεφορτωθεί. Δεν μου αρέσει ο όρος ξεφορτώνω όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλούμε, αλλά είναι η λογική του πολιτικού Ερντογάν. Ερώτηση. Είναι στόχος η μετακίνησή τους ή είναι στόχος η πίεση προς την Ευρώπη για οικονομική ενίσχυση όπως έχει γίνει στο παρελθόν πλέον? Όχι, η οικονομική ενίσχυση πλέον δεν του λέει κάτι του Ερντογάν. Αυτό που θέλω να σας πω, ότι πλέον ο στόχος είναι η διοχέτευση κυρίως των Σύρων είτε προς τη Συρία είτε προς την Ευρώπη. Και αυτό είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα για τον Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν πάει σε εκλογές, όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το ότι μπορούν να γίνουν πολλά μέχρι τις εκλογές και θα γίνουν πολλά μέχρι τις εκλογές προκειμένου να τις κερδίσει. Αλλά αν πάει σε εκλογές με 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες στην τουρκική επικράτεια και την τουρκική οικονομία στην υφιστάμενη κατάσταση, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για να τις κερδίσει. Η Ελλάδα πώς μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή όταν είναι ο αποδέκτης αυτού του κύματος, γιατί μιλούμε για μια υβριδική πίεση αυτή της προσπάθειας μετακίνησης των μεταναστών προσφύγων? Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, αν θα έπρεπε να διεθνοποιήσει περαιτέρω το πρόβλημα ή αν πρέπει να αποδεχθεί ότι στο τέλος της ημέρας εκείνη πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση?
Το πρόβλημα το έχουμε διεθνοποιήσει επαρκώς και μάλιστα το γεγονός ότι υπερασπιζόμαστε τα ευρωπαϊκά σύνορα και πλέον μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020 στον Εύρο είναι κοινός τόπος και στους Ευρωπαίους ότι η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται μόνο εθνικά σύνορα αλλά υπερασπίζεται ευρωπαϊκά σύνορα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και υποστήριξη και ανοχή από πλευράς Ευρωπαίων για την στάση της Ελλάδας και για τον τρόπο που εμείς υπερασπιζόμαστε την εθνική μας επικράτεια. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση στην πολιτική ασύλου της Ευρώπης και αυτό είναι προβληματικό. Ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όσοι έρχονται τελικά στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία, που είναι οι χώρες πρώτης υποδοχής, γιατί οι μεταναστευτικές πιέσεις είναι κυρίως από τα νοτιοανατολικά και τα νότια, ουσιαστικά η χώρα πρώτης υποδοχής τους παντρεύεται. Δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να τους διοχετεύσει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία, ένας μηχανισμός έκτακτος για να συμβαίνει αυτό. Αλλά στην πράξη η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει διεθνοποιήσει το ζήτημα. Αυτό το έχει κάνει καλά. Προασπίζεται και υπερασπίζεται τα σύνορά της και αυτό το έχει κάνει επίσης καλά. Από εκεί και πέρα, αν και εφόσον μιλάμε για μεγάλους αριθμούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν από την Τουρκία ή θα προσπαθήσει το τουρκικό καθεστώς να τους στείλει προς την Ελλάδα, εκεί πράγματι επιχειρησιακά είναι πολύ πιθανό ότι θα χρειαστούμε επιπρόσθετη βοήθεια από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Μάλιστα. Απλοϊκή τελευταία ερώτηση, και είναι μια ερώτηση που αρέσει στους δημοσιογράφους να κάνουν στους ανθρώπους της δικής σας ειδικότητας. Ποια είναι η ισορροπία δυνάμεων των δύο χωρών, διπλωματικά και στρατιωτικά, αν η Ελλάδα υπερβαίνει τις δυνάμεις της Τουρκίας σε κάποιο επίπεδο? Υπάρχει μια ισορροπία αυτή τη στιγμή. Στον αέρα θα έλεγα ότι η ισορροπία αυτή στα αμέσως επόμενα χρόνια θα μας οδηγεί σε μια υπεροχή. Και στη θάλασσα η Τουρκία θέλει να καταστεί ναυτική δύναμη. Αυτό είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το περίφημο, έτσι. Ναι. Μετά από δεκαετίες η Τουρκία να είναι μια ναυτική δύναμη. Εκεί επίσης υπάρχει ισορροπία δυνάμεων και τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι αυτή η ισορροπία θα διατηρηθεί. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε επιχειρησιακά από την Τουρκία σε περίπτωση που φτάναμε στο ακραίο σημείο μιας σύραξης. Αντιθέτως, η Τουρκία υπολογίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξοπλιστεί τα τελευταία χρόνια, αν θέλετε βελτιώνοντας και τα λάθη των προηγουμένων ετών ή τέλος πάντων την αντικειμενική αδυναμία να εξοπλιστούμε λόγω και των μνημονίων. Η Τουρκία συνυπολογίζει στις συμμαχίες που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, ειδικά με τη δεύτερη, αλλά και με την πρώτη, είναι κάτι το οποίο την ενοχλεί. Και βέβαια δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει και μια καλή σχέση αναπτύξει τα τελευταία χρόνια και την εμβαθύνει με το Ισραήλ και την Αίγυπτο μεταξύ άλλων. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε σε καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως σαφείς, επειδή την εθνική άμυνα καμία χώρα δεν την εκχωρεί σε τρίτες δυνάμεις, αν και εφόσον χρειαστεί να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, θα το κάνουμε μόνοι μας και αυτό είναι και το σωστό, αυτό είναι και το λογικό. Και εν συνεχεία μπορεί να έχουμε την υποστήριξη κάποιων εκ των συμμάχων μας. Και μία μονολεκτική, αν θέλετε, απάντηση: αν η Τουρκία μακροπρόθεσμα θα ευνοηθεί από την εμπλοκή της στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, τις επαφές με τη Ρωσία, την Ουκρανία, τον χαρακτήρα που έπαιξε ως πεδίο διαπραγματεύσεων και πλέον ως φορέας διοχέτευσης προϊόντων? Για την ώρα ευνοείται. Γιατί αυτό το οποίο έκανε η συμβολή που είχε στην απελευθέρωση των Ουκρανικών σιτηρών είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεισέφερε στην διαχείριση μιας τεράστιας κρίσης όπως είναι η επισητιστική. Mm-hmm. Συνεισέφερε στη μείωση των τιμών, συνεισέφερε στην μείωση των μεταναστευτικών ρόλων που θα προκαλούσε η επισητιστική κρίση, ειδικά στην Αφρικανική Ήπειρο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι κερδισμένη. Το αν η πολιτική που ακολουθεί ανεξάρτητα από το Ουκρανικό της ισορροπίας με τη Ρωσία θα την οδηγήσει κάπου ή κινδυνεύει να γλιστρήσει στις δύο βάρκες που μπατάρει και να πέσει στη θάλασσα, είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσουμε τους επόμενους μήνες. Κύριε Φίλε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.